Και ένα άλλο θέμα, πώς θα συγκρατήσετε τις απεραιώρητες μεταφορές πιστώσεως, ειδικά με τους προϋπολογισμούς προγραμμάτων. Εκεί μιλάμε για συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους που συνδέονται με συγκεκριμένο ύψος δαπανών. Αν πάλι αρχίσουν οι δαπάνες να αλλάζουν και τα κονδύλια να μεταφέρονται από το ένα κωδικό στον άλλον, τότε ο στόχος που βάζει ο προϋπολογισμός θα έχει χαθεί. Στο άρθρο 19 είναι πολύ σωστή η εισαγωγή ενός αποθυμωτικού στον προϋπολογισμό, όμως στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι το αποθυμωτικό θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη αναπόφευκτων και επιγουσών δαπανών που δεν μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί. Αυτό είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι συνήθως καταστρατηγείται. Το ίδιο έχει συμβεί με τις προμήθειες του Δημοσίου, όταν μιλάμε για απρόβλεπτες δαπάνες και απλές προμήθειες ονομάζονται απρόβλεπτες, και είναι σίγουρο ότι θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα και σε αυτό την περίπτωση. Στο άρθρο 22 εμείς ζητούμε να παληφθεί, διότι στην παράγραφο 2 λέει κατ' εξαίρεσιν αναγνωρίζονται ως δημόσιες δαπάνες και όσες δεν προβλέπονται ρητά από διάταξη νόμου, αλλά εξυπηρετούν ετυλογημένα σκοπούς των φορέων της κεντρικής διοίκησης. Εδώ, κύριε Υπουργέ, καθένας θα λέει να πληρώνει αφού υπάρχουν λεφτά και θα βρίσκει και μια δικαιολογία. Τέλος, το άρθρο 26, και εδώ έχουμε ένα σοβαρό θέμα, δεν βλέπω να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα με τόλμη. Έχουμε τις υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου, στην οποία είναι ένας εσωτερικός έλεγχος του Υπουργείου Οικονομικών. Εσείς όμως το προηγούμενο άρθρο εισαγάγετε τον εσωτερικό έλεγχο σε όλο το δημόσιο. Και ρωτώ, τι νόημα έχουν αυτές οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, δημοσιονομικού ελέγχου? Κάνουν την ίδια δουλειά ή όχι? Και τι δουλειά κάνουν? Και αναφέρεται στο άρθρο ότι οι δαπάνες ελέγχονται, εκαθαρίζονται και εντέλλονται από τις υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου. Αν λοιπόν είναι εσωτερικός έλεγχος αυτός ο οποίος εκδίδει το ένταλμα και ταυτόχρονα το ελέγχει, εδώ έχουμε το φαινόμενο να είναι ταυτόχρονα ελεγκτής και ελεγχόμενος. Επομένως, θεωρώ ότι εδώ πρέπει να προχωρήσετε ένα τολμηρό βήμα για να ξεκαθαρίσετε την κατάσταση, εκτός αν δεν ξέρετε τι να κάνετε αυτούς τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και κάνουν διπλή δουλειά και του ελεγκτή και του ελεγχόμενου. Για τις τροπολογίες. Καταρχάς, για τη δυνατότητα της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων να φτιάχνει εταιρείες και να αποφασίζει αυθαίρετα στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου και μάλιστα χωρίς τον έλεγχο του Συνεδρίου, εδώ έχουμε μια σαφή παραβίαση του Συντάγματος, του άρθρου 98, και νομίζω ότι στις εξαιρέσεις δεν πρέπει να μπει ότι μπορεί να αποφεύγεται αυτός ο έλεγχος. Ιδάλλως, όλη η διαδικασία η οποία θα κάνετε θα είναι αντισυνταγματική. Και δεν περιμέναμε από μια σοσιαλιστική κυβέρνηση να ξεπεράσει με τροπολογίες τέτοια σταθερινά τμήματα, τέτοια μεγάλα θέματα. Αλλά αυτά θα έπρεπε να είναι αντικείμενο συζήτησης στην Ολομέλεια και με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων. Για την κατάργηση των αποφάσεων του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας από τον κύριο Λοβέρδο, κάνετε πραγματικά ένα βήμα απαξίωσης ενός ανεξάρτητου θεσμού μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Στην ουσία καταργείται τις αποφάσεις. Επομένως, στην ουσία καταργείται τον οργανισμό. Και ο κύριος Λοβέρδος πραγματικά είναι ένας πολύ καλός εφαρμοστής του μνημονίου. Πιο καλός, θα έλεγα, και από τον Τρος Καν. Γι' αυτό θα αποκτήσει και το επώνυμο Lord Vet στο τέλος. Και την πληρωμή των ομολόγων από την σαν αποζημίωση των απολιωμένων της Ολυμπιακής. Εδώ, κύριε Υπουργέ, προκληθήκατε και πρέπει να διευκρινίσετε αυτά τα ομόλογα, τι ομόλογα θα είναι, τι εγγυήσεις θα έχουν και τι χρονικό ορίζοντα. Εμείς σε αυτές όλες τις τροποποιήσεις θα ψηφίσουμε αρνητικά και σας καλούμε να δώσετε τις διευκρινήσεις για τις οποίες και εμείς και άλλοι συνάδελφοι προκαλέσαμε σε αυτή την αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρκάκη.